Να πούμε καλημέρα στην Ελένη μας. Έλα, Ελένη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στη Ξυλοφάγου και δίπλα μου έχω μια μεγάλη ομάδα, η οποία αποτελείται από 5 παιδιά, ηλικίες 12 μέχρι και 16. Ήρθαν πρώτοι στον Παγκύπριο διαγωνισμό First Tech Challenge. Όπως βλέπεις μπροστά μου, έχω ένα ρομποτάκι, το οποίο αυτό το ρομποτάκι ήρθε πρώτον και άνοιξαν τις πόρτες του για να πάνε στον διαγωνισμό στην Αμερική, στο Houston. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι σιγά-σιγά για να μας εξηγήσουν τι κάνει αυτό το ρομπότ. Έχω δίπλα μου τον captain της ομάδας, τον Ανδρέα Σιαθάν, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι κάνει αυτό το ρομπότ. Καλημέρα. Το ρομπότ μας αρχικά έχει 4 κινητήρες, μπορεί να κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει επίσης 2 κινητήρες πιο πάνω, ώστε να μπορεί να σηκώσει το χερούλι, το οποίο κάνει εξαγωνάκια διάφορων χρωμάτων. Τα τοποθετεί επάνω στο ταμπλό. Επίσης, το ρομπότ μπορεί επίσης να σπρώξει τα εξαγωνάκια στο μέρος που βρίσκεται το ταμπλό, για να πάρουμε έξτρα πόντους. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω στον άλλον παίκτη της ομάδας, ο οποίος ήρθε, είναι μαζί. Ο Χαραλάμπος. Χαραλάμπε, θέλω να μου πεις πόσο χρόνο χρειάστηκε για να φτιάξετε αυτόν τον ρομπότ. Για να χτίσουμε τον ρομπότ χρειάστηκε περίπου ένα χρόνο, ναι, με τη βάση και το χερούλι για να είναι έτοιμο για τον διαγωνισμό. Επειδή κάθε χρόνο είναι άλλο το θέμα και πρέπει να χτίζουμε καινούριο κάθε χρόνο. Μάλιστα. Πόσα χρόνια πριν ήταν το πρώτο σας ρομπότ? Πριν 3 χρόνια, νομίζω. Μάλιστα. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην πρώτη θέση. Ναι, είναι η πρώτη μας φορά που έρχομαστε στην πρώτη θέση. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζω με τον Παναγιώτη Γκουμίν. Ο Παναγιώτης, πόσο χρόνο είσαι, Παναγιώτη μου? 13 χρόνων, είσαι ο δεύτερος μικρότερος της ομάδας. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς ήταν η εμπειρία, τι σου έκανε περισσότερη εντύπωση? Τότε πήγαμε και διαγωνιστήκαμε με άλλες ομάδες από άλλες χώρες και είχαμε πολλά δυνατά ρομπότ. Είχαμε πιο διαφορετικές τεχνολογίες από εμάς. Βγήκαμε πρώτοι, ήταν πιο ωραία. Η εμπειρία στην Αμερική πώς ήταν για εσένα? Είναι πιες. Α, πια σύνση. Τέλεια. Λοιπόν, να μου πει ο Κοσμάς που επιένει, που είναι ο μικρότερος της παρέας, Κατερίνα μου. Πέ μου, Κοσμά μου. Πέρασαμε πολύ ωραία. Ήταν ωραίο το η επικοινωνία που είχαμε με τις άλλες ομάδες και είχαμε παραπάνω, συζητούσαμε τη στρατηγική της ομάδας με τις ξένες ομάδες από άλλες χώρες για να πιάνουμε έξτρα πόντους. Ναι. Μάλιστα, είχατε και στρατηγική. Λοιπόν, πάμε στον Κυριάκο, ο οποίος κρατάει και το βραβείο του Παγκύπριου διαγωνισμού. Θέλω να μου πεις τι αποκόμισες από όλη αυτή την εμπειρία και σου φάνηκε εύκολη η διαδρομή αυτή του ταξιδιού με το ρομπότ. Ήταμε πρώτοι στο διαγωνισμό. Φέραμε, γνωριστήκαμε άλλη ομάδα. Ναι. Φέρετε το πρωτείο. Αποτελεία του διαγωνισμού. Είμαστε η καλύτερη ομάδα. Το ρομπότ σημαίνει το όλη η ομάδα. Ήταν ωραία η ομαδικότητα, η ομαδική δουλειά. Ναι. Ευχαριστώ, κυρία μου, και θέλω να πάμε στις προπονήτριες της ομάδας, θα μπω ανάμεσα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την κυρία Γκούλαν, η οποία είναι και η διευθύντρια του εκπαιδευτηρίου, αλλά και η εκπαιδευτρία τους. Θέλω να μας πείτε ποια νου ιδέα ήταν αυτή, πώς ήταν η εμπειρία. Γενικά, κάθε χρόνο ανακοινώνεται το θέμα του διαγωνισμού. Πώς είναι το concept, καλή ώρα, το ότι πρέπει να παίρνει τα pixels από κάτω για να τα τοποθετεί στο ταμπλό. Άρα, μπορούμε να το δείχνουμε ταυτόχρονα, Ελένη μου. Μεταξύ τους, και εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Ναι, συγγνώμη. Ναι, Κατερίνα μου, θα το ξεκινήσει τώρα ο Ανδρέας. Ναι, σε παρακαλώ, είναι ωραία να το δείχνουμε κιόλας. Θα είναι ναι, η στρατηγική τους, το πώς θα κινηθεί το ρομπότ τους. Έχει πολλές επιλογές. Mm. Είναι η ιδέα που είναι ένα από τα κομμάτια που πρέπει να χτιστεί στο πώς θα χτίσουν το συγκεκριμένο ρομπότ. Mm. Για να κάνει το σκοπό του διαγωνισμού, να μαζεύει pixels από κάτω, να τα τοποθετεί στον ταμπλό. Λοιπόν, είναι 2 διαγωνισμοί, ο First Tech Challenge, ο οποίος ήταν στην Κύπρο. Πες μας λίγα έτσι, πράγματα για αυτόν τον διαγωνισμό. Ωραία. Ο First Tech Challenge στην Κύπρο έγινε 9 με 10 Μαρτίου. Το concept είναι το ίδιο, δηλαδή το ίδιο θέμα ήταν στην Κύπρο, άρα αντίστοιχα διαγωνιστήκαμε στο Houston. Έχει 25 ομάδες ο Παγκύπριος διαγωνισμός, είχε 25 ομάδες φέτος.
κινείται με την ίδια λογική. Έχουν υπάρχει το διαγωνιστικό κομμάτι που υπάρχουν τα match μεταξύ των ομάδων και οι συμμαχίες. Δηλαδή, μπορείς να παίζεις με μια ομάδα να είναι σύμμαχος σου και στον επόμενο γύρο να παίζεις και να είναι αντίπαλος σου η ίδια ομάδα. Γενικά αυτό ήταν το. Παρουσιάζουν το ρομπότ τους, υπάρχουν κριτική επιτροπή να δείξουν τι έχτισαν, πώς το σκέφτηκαν, γιατί τα συγκεκριμένα κομμάτια και όλα αυτά. Να μας δείξουν και η ομάδα αυτή όλοι, έχουμε έναν που χειρίζεται το μοχλόν και οι υπόλοιποι ποια ήταν η συμβολή στο, ουσιαστικά στο παρουσιαστικό κομμάτι. Τι έκαμετε, θέλω να μου πει εσύ. Έχουμε δύο που χειρίζουν το ρομπότ. Και ουσιαστικά βάζετε τα εξαγωνάκια στο πάτωμα, έχει αισθητήρες και τα τοποθετεί στο ταμπλό. Θέλει λοιπόν, μεγάλο θέλω κεφάλι, να μου πείτε ποια είναι τα επόμενα σας σχέδια. Κινέζικα που μου φαίνεται. Ναι, μεγάλο έχουμε κεφάλι. Την άλλη την εκπαιδεύτρια, σε παρακαλώ, για να την ακούσουμε πριν να σας αποδεσμεύσουμε. Ναι, την έχουμε. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Ναι, την έχουμε εδώ, να μας πει έτσι και αυτή με τη δική της κουβέντα, έτσι για κλείσιμο. Καλημέρα. Εγώ είμαι η Παναγιώτα, η άλλη coach της ομάδας. Βασικά ήταν μια τεράστια εμπειρία για μας τούτος ο διαγωνισμός, ειδικά στην Αμερική. Οι μαθητές είδαν άλλες ομάδες, είδαν άλλα ρομπότ, άλλες τεχνολογίες, οι οποίες νομίζω με την επιστροφή μας από Σεπτέμβρη να προσπαθήσουμε κι εμείς να φτάσουμε στο επίπεδο τους όσο μπορούμε καλύτερα. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σας? Να ετοιμάσουμε ένα πολύ καλύτερο ρομπότ από ό,τι έχουμε. Δηλαδή να το αναβαθμίσουμε όσο καλύτερα γίνεται, έτσι ώστε σε κάθε διαγωνισμό να προσπαθούμε να ξαπαμπήσουμε. Μπράβο, μπράβο. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στα επόμενα σχέδια σας. Συγχαρητήρια για την πρώτη θέση και στην Κύπρο, αλλά και για όλη αυτή την εμπειρία που επήρετε. Κάτι σημαντικό να παίρνουμε έτσι κάτι από το κάθε ταξίδι που κάνουμε, από την κάθε εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζω ότι κεφάλια, παιδί μου, κεφάλια. Και είμαστε πολύ μικροί εμείς μπροστά τους. Ευχαριστώ κεφάλια, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.